Έλενα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου σήμερα. Την πορεία σου τη γνωρίζω πολύ καλά και νομίζω όλη η Ελλάδα τη γνωρίζει. Παγκόσμιες διακρίσεις, χάλκινο, αργυρό, χρυσό, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νομίζω 5 τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, δεν σε στήριξε όσο θα ήθελες η χώρα σου και έτσι αναγκάστηκες να φύγεις ως μετανάστρια στη Γερμανία. Ήταν μια περίοδος που πραγματικά ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος μου χορηγός και δεν είχαμε άλλα από θέματα οικονομικά ως οικογένεια να συνεχίσω κάτι τόσο ακριβό όπως ο ελληνικός πρωταθλητισμός. Και γι' αυτό είχα δύο επιλογές, είτε να σταματήσω κάτι που αγαπούσα τόσο πολύ, είτε να αναγκαστώ να βρω μια άλλη λύση, δύσκολη, και να συνεχίσω αυτό που αγαπάω. Οπότε επέλεξα το δεύτερο και πήγα στη Γερμανία με μια βαλίτσα και ξεκίνησα να δουλεύω για να μπορώ να πηγαίνω σε αγώνες, διότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε δεν μας καλύπτει ποτέ τα έξοδα των αγώνων, πέρα από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε ήταν το μοναδικό πράγμα που μπορούσα να κάνω. Τι δουλειά έκανες? Ήμουνα φυσικοθεραπεύτρια, έχω τελειώσει ΤΕΙ φυσικοθεραπεία στη Λαμία και δούλευα σε μια κλινική αποκατάστασης 3 χρόνια. Τα κατάφερα και σύντομα πήρα την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και εργάστηκα. Έχεις πει στο παρελθόν ότι η Μπεκατόρου σε ενέπνευσε στο να μιλήσεις για τα προβλήματα του αθλήματος. Τι προβλήματα αντιμετώπιζες εσύ στο χώρο σου? Δεν είχαμε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης όπως την ιστιοπλοεία. Είχαμε θέματα με την κατάχρηση της δημοκρατίας και της εξουσίας. Αυτό τα λέει όλα. Σκέφτηκες ποτέ λόγω όλων αυτών των προβλημάτων να τα παρατήσεις? Φυσικά. Μου πέρασε πάρα πολλές φορές από το μυαλό να σταματήσω σε όλη μου την αθλητική μου καριέρα. Ωστόσο, δεν ήμουν ποτέ έτοιμη να σταματήσω, διότι πραγματικά το αγαπούσα και είχα ένα στόχο και ήμουν σίγουρη ότι θα τον κατακτήσω, το Χρυσό Παγκόσμιο συγκεκριμένα. Και προσπάθησα να κάνω υπομονή για κάτι που αγαπάω, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα. Φέτος δεν καταφέραμε να πάμε στην Ολυμπιαδά. Τι νομίζεις ότι έφταξε, τι πήγε στραβά? Δεν είχα τη συγκεκριμένη στήριξη και βοήθεια που χρειαζόμουν. Όχι την οικονομική φυσικά από τους χορηγούς μου που είχα και κατάφερα να λάβω μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν είχα καμία στήριξη από την ομοσπονδία μου. Σίγουρα με στεναχώρησε πάρα πολύ, διότι τα χρόνια μου θα μπορούσαν να συνεχίσουν σε μία ακόμα Ολυμπιάδα. Ωστόσο, η ψυχή μου δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες. Το ότι δεν ήρθε η Ολυμπιακή συμμετοχή, γνωρίζω πολύ καλά γιατί δεν ήρθε. Τώρα έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νοέμβριο και είναι ουσιαστικά η δεύτερη φορά που θα ξαναπάω για να διεκδικήσω τον τίτλο από το προηγούμενο παγκόσμιο. Οπότε αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να συνεχίσω. Ξέρεις, παρακολουθώντας, έχω δει ότι δεν έχεις απασχολήσει τόσο πολύ τα μέσα με την προσωπική σου ζωή. Αυτό έχεις επιλέξει να το κάνεις? Όχι, είναι η επιλογή μου από πάντα, από πολύ μικρή. Δεν εκθέτω την προσωπική μου ζωή στα social media. Είναι δικιά μου προσωπική επιλογή και έχω επιλέξει ότι όταν θα κάνω το επόμενο βήμα στη σχέση μου και θα θα λογοδοθώ και θα παντρευτώ. Πόσο κοντά είσαι σε αυτό? Κατάλαβα. Εντάξει, μας τα από όλο το χαμόγελο σου. Να σε ρωτήσω, έχει χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσεις την τέχνη που ξέρεις στο δρόμο είτε με έναν κακό σύντροφο που είχες στη ζωή σου? Να δώσεις μια κλωτσιά, μια μπουνιά, κάτι. Ίσως θα τη χρησιμοποιούσα τώρα με αυτήν την ερώτηση που με έκανες. Όχι, πλάκα κάνω. Όχι, δεν έχει τύχει φυσικά. Το καράτε είναι ένα άθλημα που σου μαθαίνει αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο. Δηλαδή, δεν κυριαρχούν τα πάθη σου, εσύ κυριαρχείς τα πάθη σου.